καπέλα. Θα μου πείτε κάτι. Ναι. Πάμε να σας ακούσω εγώ. Τι λέγατε, το προηγούμενο, αυτό το ωραίο. Αυτό το ωραίο λέγαμε. Δεν nobody knows it, μαγεί κανένας. Ναι, ναι. Οκ, λοιπόν. Οκ. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. Τραγούδια που λέγαμε μέσα πολύ συνεχώς, αλλά δεν ξέραμε ποτέ τη συνέχεια. Είχαμε ένα πρόβλημα στο σπίτι, αλλά εντάξει. Θα τα μάθουμε αυτά όλα τα κομμάτια και θα σα τα λέμε κανονικά. Όπως έχουμε τα ελληνικά, μόνο τα refrain ξέρω. Θα μάθεις μια χαρά, θα τα μάθεις και θα τα λες και μια χαρά και με πολύ ωραίες φωνές και οι δύο. Εγώ θέλω να επανέλθουμε στην ανθρώπινη πλευρά των καλλιτεχνών. Είδαμε την Άννα Δύση σε μια ανθρώπινη στιγμή. Νωρίτερα ακούσαμε την κόρη του Πασχάλη Τερζίτη, Γιάννα, που επίσης μίλησε πολύ ανθρώπινα για την έλλειψη του μπαμπά της όταν ήταν μικρή, επειδή εκείνος δούλευε τα βράδια. Πόσο εσείς, βέβαια τώρα ξεκινάτε, αλλά πιστεύετε ότι η ανθρώπινη πλευρά ενός καλλιτέχνη πολλές φορές τον επηρεάζει τόσο ώστε αυτό να βγαίνει και στη δουλειά του? Δηλαδή, αν εσύ ήσουν στεναχωρημένος, αν δεν ήσουν καλά, αν ήσουν πεσμένος ψυχολογικά μέσα από το σπίτι, μέσα στο σπίτι, το ίδιο και στον Τάσο, αυτό έβλεπες ότι σου έβγαινε στο live της Τρίτης? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γενικά είναι ότι δεν πατάμε κανένα κουμπάκι, κάποιο κουμπάκι και τραγουδάμε. Γενικά αυτό ήταν το πρόβλημα από την αρχή. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ να τραγουδάω πάντα. Έχω... Δεν είσαι ηθοποιός όμως. Δεν είσαι και λίγο ηθοποιός. Άλλο εδώ είναι. Πρέπει να είσαι καλά ψυχολογικά. Αυτό το σημαντικό. Αν δεν είσαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορείς να βγάλεις αυτό που θες. Εχθές το βράδυ, και γιατί σας το λέω αυτό, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η Έλενα Παπαρίζου είχε τις απονομές πλατινένιων και χρυσών δίσκων για τις δουλειές που έκανε από τη Eurovision λίγο πριν μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Μάθαμε λοιπόν ότι η Έλενα Παπαρίζου παραλίγο να ματαιώσει όλη αυτή τη γιορτή που ήταν προς τιμήν της. Και αυτό γιατί ήταν τόσο πολύ στεναχωρημένη με τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Βέρεια με τον μικρό Άλεξ που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Το ακούσα. Και πραγματικά μας εντυπωσίασε όταν έβγαλε η Έλενα Παπαρίζου, που είναι τόσο επαγγελματίας και μόλις 25 ετών βέβαια, αυτή την ανθρώπινη πλευρά της. Να δούμε αυτό το κομμάτι έτσι όπως η ίδια το βίωσε και μίλησε στην εκπομπή του Terence Quick.